πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς καλλιτέχνες όπως ο Παρθένης, ο Μαλέας και ο Παπαλουκάς, οι οποίοι συνδυάζουν με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει στην κοσμοπολίτικη διαδρομή τους από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη, στην Αίγυπτο, στο Παρίσι, στη Βιέννη και αλλού, και παίρνουν αυτά τα στοιχεία και τα συνοψίζουν και τα ολοκληρώνουν συνδέοντάς τα. Κοιτάξτε, ας πούμε, την πλαγιά του Παρθένη, που παίρνει τη φύση και τη δουλεύει μέσα από την αναβατική προοπτική των Βυζαντινών, τα εξαιρετικά τερτύπια της Art Nouveau, τις διακοσμήσεις που έχει δει στη Βιέννη, τις διακοσμήσεις του Κλίμπτ και την αρχαία ελληνική αγκιογραφία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα αγκεία. Δείτε τα κυπαρίσια του Παρθένη πως λογχίζουν το τοπίο, που λειτουργούν ως ατρακτοειδή τοπόσημα, έτσι όπως τα βλέπουμε από μακριά, σαν στίγματα ενός πολύ χαρακτηριστικού τοπίου. Δείτε αυτά τα πέθκα στην Κέρκυρα, τα οποία πλέον αποκτούν μια έτσι οντότητα, σαν να είναι ζωντανοί οργανισμοί που στροβιλίζονται στο χώρο και απομονώνονται αυτές οι δυναμικές από τη λειτουργικότητά τους και γίνονται αυτόνομα στοιχεία τα οποία περιβάλλουν και στεγάζουν τους ανθρώπους. Πολλά μαζί. Η λογχόσχημη απεικόνιση των κυπαρισιών, η στρογγυλή ανάπτυξη του πεύκου και ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά μπορεί να οδηγούνται στην πλαγιά ή μπορεί να συνδυάζονται με μυθολογικά θέματα όπως η μάχη του Ηρακλή με τους Αμαζόνες, όπου εδώ που παλεύει ο Ηρακλής με τις Αμαζόνες, είναι και σαν να παλεύουν και τα δέντρα μεταξύ τους. Τα χρησιμοποιεί δηλαδή τα στοιχεία της φύσης σαν ένα στοιχείο οπτικού συμβολισμού, μέσα από το οποίο ουσιαστικά ενισχύει το θέμα του έργου. Ο Μαλέας έρχεται σε επαφή με το φως της Ανατολής, κυρίως σε ταξίδια στην Αίγυπτο και τις μεγάλες διαμονές εκεί, και εκεί, σε αυτό το φως, καταλύεται εντελώς ο σκιοφωτισμός της παράδοσης. Έχει και την εμπειρία από την Ευρώπη, οπότε παίρνει τα ελληνικά τοπία και τα αποδίδει σαν το γράφημα της ύλης απέναντι στην διάβγεια και διαφάνεια του ελληνικού φωτός. Τα τοπία από το Λάβριο και το Σούνιο που είναι αυτά. Κοιτάξτε τα πέφκα, τα αρμυρίκια, τους θάμνους και τα σκήνα, ότι γίνονται ουσιαστικά οι αφορμές για να γίνει ένα παιχνίδι ανάμεσα σε κύλα και κυρτά σχήματα και να δημιουργηθεί αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Δείτε τα δέντρα εδώ που ενώνονται. Δείτε το δέντρο που αναζητά και αυτό μία αντίστοιχη ένωση. Δείτε τις παραλλαγές που δουλεύει και το πώς από τα προηγούμενα στα επόμενα έργα απλουστεύει ολοένα και πιο αφαιρετικά τη γραφή και τη φόρμα του. Το έντονο χρώμα, η δομή του Σεζάν, το χρώμα των Αμπί, ο συμβολισμός της Art Nouveau, έρχονται όλα να ενωθούν με το ελληνικό φως και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει πλέον εντελώς αφαιρετικά όλα αυτά τα γραφήματα της φύσης απέναντι σε ένα πολύ όμορφο ελληνικό τοπίο. Σε πολλές παραλλαγές και με πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους αποδίδονται λεπτομέρειες, παίρνει από τον Παρθένη την ιδέα της εμψυχωμένης φύσης, τα δέντρα του Μαλέα και αυτά φουντώνουν και αναπτύσσονται στον χώρο, απομακρύνεται από το πολιτισμικό περιβάλλον της ταυτότητας. Οποιοςδήποτε βλέπει την Ακρόπολη δεν θα τολμούσε να απεικονίσει τα δέντρα να είναι πιο δυνατά και πιο έντονα από το ιστορικό μας παρελθόν. Ενώ εδώ έρχεται και το ενδιαφέρον του τονίζεται. Βλέπει τον Ταΐγετο και κοιτάξτε πως δίνει τους χιονισμένους όγκους, τους όγκους των παρυφών, αυτή την αίσθηση ότι αυτά τα βράχια ήταν εκεί από πάντα, δυνατά, στέρεα, στιβαρά. Και οι φραγκοσικές του πρώτου επίπεδου στον Ευρώτα, εδώ είναι το ποτάμι του Ευρώτας, αποκτούν και αυτά αυτή τη φοβερή δυναμική μέσα από τις φόρμες του. Μεταγράφει το ελληνικό τοπίο, τα κυπαρίσια και οι λεύκες στο θέρμο της Ελληνοακαρνανίας. Κοιτάξτε τι ωραία που έρχονται οι γραμμές από τις συστάδες των κυπαρισιών, η ψίκορνη ανάπτυξη από τις δύο λεύκες και τα λεφτά αυτά μικρά δεντράκια τα οποία έρχονται να δουλέψουν σαν μικρές αντιστοίξεις στο στιβαρό σκούρο πράσινο του κυπαρισιού. Αναλύει δηλαδή το ελληνικό τοπίο με όρους ευρωπαϊκών πρωτοποριών. Πάει στους θόλους των Δελφών και βλέπει τη φωτεινότητα του μαρμάρινου θόλου μέσα από τα ανοίγματα που κάνουν οι σκύλοι και τα πέφκα της πλαγιάς.
Ο Παπαλουκάς δουλεύει επίσης αυτό το ιδεόγραμμα του φωτός, στα ταξίδια που κάνει στην Έγινα, όπου τα δέντρα και οι κόλποι συνδυάζονται, λέει ο ίδιος, το τοπίο είναι αντικείμενα σε διάφορες αποστάσεις που χαρακτηρίζονται με χρώματα σε διάφορες πλοκές. Οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες. Το όραμα του τοπίου είναι τόσο δυσκολότερο να το συλλάβουμε όσο μεγαλύτερη η πλοκή του. Η δραματική εμφάνιση ενός τοπίου είναι η στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα βρίσκονται στο σημείο ακριβώς που πλησιάζει το ένα το άλλο. Επειδή το χρώμα μεταβάλλεται έξω από την απόσταση και το φως, από την ποσότητα και τι κάνει, προσπαθεί να βρει κανόνες με τους οποίους να απεικονίσει αυτές τις σχέσεις. Τα βράχια πάνω από τις μονές του Αγίου Όντους και τις κλίτες. Δουλεύει μεταφράζοντας το κυβιστικό ιδίωμα της δομής εδώ σε ένα πανόραμα από ξερολιθιές, σπίτια, φιλοσιές, τραγωσικές και γυρίσματα. Ο Ματής στην Ευρώπη τι κάνει? Ο Ματής παίρνει το φως αυτό, αυτό το ιδεόγραμμα πάλι του φωτός, του Μεσογειακού και με τα ταξίδια στη Μεσόγειο και το μεταφράζει σε μια απολαυστική χρωματική γκάμα. Η φύση του Ματής είναι βιαστική. Η φύση του Ματής δεν είναι απεικόνηση. Είναι ένα καθαρό χρώμα το οποίο έρχεται και εκρήγεται. Εισβάλλει από τα ανοιχτά παράθυρα, συναντιέται με τις ανθοδέσμες των εσωτερικών χώρων. Μοτίβα από τραπεζομάντιλα, μοτίβα από ταπετσαρίες, είτε ανοιχτά παράθυρα στη φύση, γι' αυτό τελικά όλα αυτά, είτε είναι τεχνητή φύση, είτε είναι φυσική φύση, είναι η ικανότητα του καλλιτέχνη να το μεταφράζει αυτό που μοιάζει με παράθυρο, αλλά μοιάζει και με κάδρο, μέσα στον πίνακα και ενώνεται με τον τρόπο που όλοι αυτοί οι στροπιλισμοί των λουλουδιών, στα πετσαρία, των δέντρων, του παραθύρου, γίνονται χρωματικές ποσότητες που περιβάλλουν τον άνθρωπο σαν τα πλατήφυλλα τα οποία αναπτύσσονται γύρω από τα γυναικεία κορμιά, τις κιθάρες και τις μουσικές. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία παίρνει αυτά τα παπιέ, ντεκουπέ, τα κόβει, τα κολλάει και δημιουργεί αυτή την πάρα πολύ όμορφη σειρά με τα παπιέ κολλέ και τα παπιέ ντεκουπέ που μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο σε μέγεθος. Ήταν η έκθεση στο Λονδίνο πέρυσι και στη Νέα Υόρκη φέτος, Ματής Κακάους, και φτιάχνει περιβάλλοντα, στα οποία περιβάλλοντα κατοικεί λίγο η γοητεία του ονείρου, γιατί η φύση δεν είναι μόνο αποτύπωση, είναι και ένα όνειρο που έχει. Και στο όνειρο μπορεί ένα παπαγαλάκι να κουβεντιάζει με μια γοργόνα και ανάμεσά τους να ξεδιπλώνονται πολύχρωμα και σχηματοποιημένα όλα αυτά τα πολύ όμορφα απομονωμένα φύλλα, έτσι όπως τα ζωγραφίζει ο Ματής στο έργο «Γοργόνα και Παπαγαλάκι». Τεράστιο, το βλέπετε εδώ στην Τέιτ. Και να δημιουργούν το πεδίο ενός στοχασμού. Μουσική
στο υποσυνείδητο. Η φύση με τον Έλληνε είναι και λίγο απειλητική. Είναι όπως είναι η κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδίτου που για τους σουρεαλιστές είναι μια επικίνδυνη διαδρομή. Μπορεί να βγουν πράγματα και να δεις πράγματα που ποτέ δεν θα ήθελες να δεις. Άρα εδώ η φύση είναι, έχει το μυστικισμό της σπηλιάς, του σκότους, του ανεξέλεγκτου. Οπότε το βάζω μετά το Ματίς για να δείτε το ακριβώς αντίθετο στο σουρεαλισμό, ότι πρόκειται για μια κατάδυση στον χώρο του ανεξέλεγκτου εδώ. Και του τρομακτικού σχεδόν. Η φύση στα έργα που περιγράφει την Ευρώπη μετά την βροχή, δηλαδή την Ευρώπη μετά τον πόλεμο, τον παγκόσμιο, τον δεύτερο, το 45 που τα κάνει αυτά, η Ευρώπη μετά την βροχή είναι μια Ευρώπη απειλητική. Γιατί μπορεί να συνήθει ειρήνη, αλλά εποάζονται πολύ ανησυχητικά πράγματα που στο μέλλον ο Έρνστ φοβάται ότι θα βγουν στην επιφάνεια. Ο Μαγκρίτ τι κάνει με τον σουρεαλισμό? Α, ο Μαγκρίτ παίζει με τον αντιληπτικό μας μηχανισμό, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία του που είναι παιχνιδιάρης. Παίζει δηλαδή με τα στερεότυπα που κουβαλώ. Ξέρω ότι το φύλλο είναι φύλλο και το δέντρο είναι δέντρο. Θα μπορούσε ίσως το φύλλο να είναι δέντρο και το δέντρο να είναι φύλλο. Επειδή ο άνθρωπος τίνει να παγιώνει στο μυαλό του μέσα σε συγκεκριμένα κουτάκια όλα αυτά τα οποία αναγνωρίζει για να μπορεί να τα ελέγχει, ο Μαγκρίτ προσπαθεί να τεινάξει στον αέρα αυτά τα κουτάκια και τις βεβαιότητες. Το φύλλο να είναι και φύλλο, αλλά να είναι και δέντρο. Η ανθοδέσμη που βρίσκεται πάνω στο μαρμάρινο βάζο στο τραπέζι του σπιτιού μου, να είναι ταυτόχρονα μια ανθοδέσμη, αλλά να είναι και ένα άνοιγμα και ένα παράθυρο στην αληθινή φύση και στον αληθινό κόσμο. Και να έχει τα στοιχεία της ανθοδέσμης, αλλά να έχει και τα στοιχεία μιας νυχτερινής φύσης. Η βόλτα μου στο δάσος να είναι μια αλληλοδιαδοχή από αποκρύψεις και αποκαλύψεις, όπου τη μία κάτι βρίσκω, την άλλη κάτι χάνω. Τη μία βρίσκομαι, την άλλη χάνομαι. Σαν τη γυναίκα που ο τρόπος που την αποδίδει ο Μαγκρίτ είναι σαν να παίζει με τα όρια της λογικής μας. Ή πολλές φορές ακυρώνοντας ή καταργώντας ή αντιστρέφοντας την έννοια του γραμμικού ευκλήδιου χρόνου, όπου το τσεκούρι που έκοψε το δέντρο παγιδεύτηκε από τις ρίζες που το δέντρο συνέχισε να αναπτύσσει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν μιλάς για ευκλήδιο χρόνο και αν μιλάς για λογική. Αν μιλάς όμως για τέχνη, υπάρχουν στιγμές που ο σουρεαλισμός ειδικά προσπαθεί να καταργήσει τις συνέχειες της λογικής και να μου πει ότι γίνεται. Γιατί ο πόνος για την απώλεια μπορεί να είναι τόσο μεγάλος που ακόμα και μετά την απώλεια να οδηγεί σε ανατροπές. Είναι σαν αυτό το ωραίο που λέει ο Εμπειρίκος στην Ενδοχώρα, που λέει ένα ποίημα που γράφει: «Ο ρους του ποταμού διεκόπη. Η συνοχή του τοπίου όμως ήταν τέτοια που ο ποταμός συνέχισε να κυλά». Και εκεί έρχεται η λογική, ας πούμε, και λέει: αφού ο ρους του ποταμού διεκόπη και στέρεψε το ρέμα, πώς συνέχισε να κυλά? Το λέει: η συνοχή του τοπίου όμως ήταν τόση που ο ποταμός συνέχισε να κυλά ακόμα και με το στερεμένο ρέμα. Οπότε έχω μέσα στο σουρεαλισμό μια υπέρβαση της λογικής που ο Μαγκρίτ μου τη δίνει εδώ με έναν υπέροχο τρόπο, όπου τα πιόνια της ζωής μας, μέσα στην οποία είμαστε αυτοί οι παίκτες που παίζουμε ένα παιχνίδι που και οι ίδιοι δεν ξέρουμε καλά ποιο είναι, και ορίζεται από αυτά τα πιόνια της κακέρας πάνω στην οποία βρισκόμαστε, φτιάχτηκαν από ένα ξύλο και από οργανικό έγινε σχεδόν ανόργανο το υλικό πια. Αλλά σιγά σιγά αυτά τα πιόνια αρχίζουν και ξαναγίνονται οργανικά και βγάζουν κλαριά και πάνε να ξαναγίνουν το δέντρο από το οποίο προήλθε το ξύλο, από το οποίο δημιουργήθηκαν. Οπότε έχω αυτές τις πάρα πολύ ωραίες ασυνέχειες όπου ο σουρεαλισμός χρησιμοποιεί τη φύση ακριβώς για να δείξει αυτά όλα τα χαρακτηριστικά. Η Georgia O'Keeffe στην Αμερική, τι γίνεται την ίδια περίοδο? Α, στην Αμερική έχω κάποιες πολύ ωραίες περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή η Georgia O'Keeffe που τα ίδια χρόνια στο Μεσοπόλεμο, να βάλω λίγο Prokofiev, να παίζει Βέγγεροφ, ένα πολύ ωραίο πιολί που παίζει αυτός, πάρα πολύ καλός. Εδώ. Ναι.
αυτό και να δούμε λίγο αυτά τα πολύ ωραία έργα της Georgia Kiefer, που είναι αυτή η κοπέλα εδώ, απομονωμένη εκεί στην έρημο και φτιάχνει αυτά τα λουλούδια, τα οποία έχουν αυτή τη σχεδόν, έναν σχεδόν ελαστικό ερωτισμό. Δηλαδή είναι σαν να ξεχυλίζουν, όχι από χρώμα, αλλά σαν να είναι μέλη του σώματος, σαν χείλη που ανοίγουν, σαν πόροι που προσπαθούν να ανοίξουν και να επιζητήσουν, να δεχτούν κάτι με το οποίο θα ενωθούν. Βγάζει όλο αυτόν τον ερωτισμό που έχουν τα λουλούδια, τον οποίο τα έργα της συνειδητά ή ασυνείδητα το συνδυάζουν, ωραία, με τον ερωτισμό του σώματος. Λίγο εντασούλα ακόμα. Μπράβο. Ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και στο λουλούδι.